Γεια σας, γεια σας. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε, θα έλεγα, ανεπηρέαστος στο σημερινό παιχνίδι από την πρόσφατη τιμωρία και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θέλω να ρωτήσω πόσο εύκολο ήταν να κρατήσει το μυαλό των παιχτών του καθαρά σε αγωνιστικές σκέψεις και αν αποτελεί ένα είδους παράσημο εντός εισαγωγικών για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι σε τέσσερα παιχνίδια με τον Ατρόμητο που αποτελεί μία από τις ποιοτικότερες ομάδες του κοινού πρωταθλήματος έχει καταφέρει να πετύχει σαν επίσης δίκες. PAOK presented today not affected at all from what's happening in the punishment. And if you consider that as an award for you, having to keep your players' mind inside what's happening inside the pitch, and how easy it was for you to do that. And if you consider something special that PAOK, out of four games against Atomitos, one of the best teams in the league, managed to make four wins. It is not an easy situation for each one of us. It is a huge frustration, a huge feeling of injustice. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση για κανέναν από εμάς. Υπάρχει έντονο το συνέστημα του εκνευρισμού, της αδικίας. But the main reason for which we played with highest motivation today to win the game. It is the character of our players. Το μεγαλύτερο κίνητρο, το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό, το πιο κύριο χαρακτηριστικό για να παίξουμε σήμερα το ποδόσφαιρο που παίξαμε και με έξτρα κίνητρο, έξτρα θέληση, ήταν ο χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών. We try to go inside of the pitch and to play, to protect our work, to show that we push every day in the trainings, and this happened before, as will happen from now on, with victories or maybe without victories, because this is football, but on the pitch. Προσπαθήσαμε να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο, να προστατεύσουμε τη δουλειά μας, να δείξουμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, έτσι όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Κάποιες φορές το κάνουμε με τη φόρα, κάποιες φορές όχι με τη φόρα, αλλά πάντα μέσα στο γήπεδο. I would like to see other group of players, other persons, that in 2 weeks they lost two games, one that didn't play because of roll of paper, and another one that the team won inside of the pitch. To try to destroy the work of a team, of a group of players, because this is the reality at the end. Θα ήθελα να δω πώς θα είχαν αντιδράσει ένα άλλο γκρουπ εκτός μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα όταν σε δύο εβδομάδες θα βρισκόταν να χάνει δύο παιχνίδια, το ένα για ένα ρολό χαρτί και το άλλο όταν το κέρδισε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στο τέλος βρέθηκε να χάνει. Θα ήθελα να δω λοιπόν πώς θα είχαν αντιδράσει κάποια άλλη ομάδα. Για τις τέσσερις δίκες του. About the four wins against Atromitos. All these games were hard games. But we managed to play very well. We were prepared to escape from the pressing of Atromitos. Atromitos is a team that has a lot of runnings, a good mentality, trying to press in front. But in the moment when we find the space between their lines, we have the huge quality to turn the results in our advantage. And this happened almost in all this game. Ήταν τέσσερα δύσκολα παιχνίδια. Εμείς παρουσιαστήκαμε καλά προετοιμασμένοι σε αυτά και ήμασταν έτοιμοι να μπορέσουμε να αποφύγουμε το pressing του Ατρόμητο, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι μια ομάδα που πιέζει ψηλά και εμείς καταφέραμε από τη σωστή προετοιμασία να βρούμε τις λύσεις, να σπάσουμε τις δύο ζώνες άμυνας του Ατρόμητου και μέσω επιθετικά να καταφέρουμε να πετύχουμε τα γκολ που χρειαζόμαστε για να πάρουμε τις νίκες. Υπό άλλες συνθήκες. Και με δεδομένο ότι ακολουθούν τα μάτς με Ξάντη και Πανόνι στο Τούμπα, μπορούμε να κάναμε λόγο για ένα διπλό τίτλο. Ανταυτού ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σήμερα να παίζει και να μην μείνει τέταρτος. Σε μια τέτοια κατάσταση χρειάστηκε να πει πολλά στους παίκτες όλες αυτές τις μέρες ή σε έπραξε κάτι ανάλογο από την ομάδα, μια καλή ανταπόκριση και τελικά όλοι μαζί το περάσανε σχετικά ανώδυνα. Γιατί ανώδυνα λοιπόν πέρασαν οι ομάδες. In other circumstances, this result could have meant that it was a victory for the title. But now we actually played in order to avoid. If you want, I can answer. Maybe it's a lady there, and in order to avoid the fourth place.
Did you have a lot of things to say in your players in order to convince them and play like this, or it was out of their mentality, as you said, easy for you, and altogether went out on the pitch and playing this type of football? But it is the philosophy of the work of a group. It is the work of every day. And when you enter and you have this philosophy settled, you can work easier also through motivation aspects. But finally, I have to tell you that all of us, we continue to play because we reject this idea, this circus, this shit strategy of two teams from Athens not to play or to win games in such a way, instead to come and to play, to accept winnings and defeats, because we are like this, we accept winning and defeats. And then we are prepared to go on. We might lose next game, we might win next game. But this is the real football, not decisions, not commissions, and not this theater that was done by two teams from Athens. It's a big, 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 big shame for Greece, for football in Greece, for the image of our football in Europe, in the world. Because we not stay like this. This is not mentality. It's very easy to go out to say, okay, I don't know, a paper, I fall down, finish. The same with the goal that we scored against AEK. Might have the result 0-0, might have 1-0 for AEK, could have been also victory for us, as was at the end. That this is football played inside of the pitch. Είναι λοιπόν η γενικότερη φιλοσοφία της ομάδας τέτοια, το οποίο σε διευκολύνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις και σε τέτοιου είδους παιχνίδια να δουλέψεις και εσύ πιο εύκολα να πετύχεις, να έχεις τους ποδοσφαιριστές σου στη σωστή νοοτροπία και στη σωστή ψυχολογία για να αγωνιστούν ό,τι και αν συμβαίνει εκτός γηπέδου. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό με εμάς είναι γιατί απορρίπτουμε όλο αυτό το τσίρκο που έχει γίνει όλες τις προηγούμενες μέρες, απορρίπτουμε την νοοτροπία και την κατάσταση που έχουν φτιάξει δύο ομάδες των Αθηνών, όπου προτίμησαν είτε να μην παίξουν είτε να μην ολοκληρώσουν το παιχνίδι για όλα αυτά που συνέβησαν. Εμείς λοιπόν κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να παίζουμε, γιατί αυτό είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ούτε οι αποφάσεις, ούτε οι τιμωρίες, ούτε τα δικαστήρια. Και νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει γίνει τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες δεν είναι καθόλου καλή για την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το image που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να πεις παίρνω την ομάδα και φεύγω ή δεν θέλω να αγωνιστώ καθόλου, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να μείνεις στον αγωνιστικό χώρο, να παίξεις το ποδόσφαιρο και να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι. Έλα, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί είναι κωμικό θέμα. Η ομάδα του θα έχει κάθε λόγο να είναι εκνευρισμένη, ίσως να απαντήσει και με νεύρα στο γήπεδο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ένα θυμό που την οδηγούσε στο να παίζει ποδόσφαιρο. Και ήταν πολύ συγκεντρωμένοι παίκτες. Αν θέλει, αν μπορεί να μας πει τα τελευταία λόγια πριν μπουν στο γήπεδο, τι ήταν αυτό που είπε στους προσφερθές. As you said, the team has had any reason to be frustrated today and also might react with anger on the pitch, but we saw the players turning this anger into motivation and playing football. If you can say the last words that you told them inside the dressing room. These are also aspects that are just for us, for that moment. Just an idea. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να είναι για μας, είναι για να μένουν στα αποδυτήρια. No. No. We keep. In any case, this we try to do every game and we will try to do. As I said, football is football. Don't forget that already we played without fans for 6 games in the league, 1 in the cup, okay? And we will follow other three. We had the assistant coach for 2 months out, for 2 months. We have the sport director for 1 month and a half. We have the owner for 3 years. We continue to enjoy our life. Εμείς αυτά τα πράγματα είναι για να τα κρατήσουμε εμείς. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι έχουμε παίξει 7 παιχνίδια, 6 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο χωρίς τον κόσμο μας. Ο βοηθός προπονητή ήταν εκτός για 2 μήνες, ο τεχνικός διευθυντής για 3 μήνες, ο ιδιοκτήτης για 3 χρόνια. Αλλά εμείς συνεχίζουμε την όμορφη ζωή μας. Ο Πάοκ μετά τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πηγαίνει για τον τίτλο
να παλέψει να δώσει τον τίτλο ή μάχεται για το καλύτερο για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. With these games remaining, PAOK is fighting for the title or fighting for the best? And we happening. Fight for the next game, for the next 3 points. For me, we have 58 points and one game less played that one against Olympiacos. This is the reality, this is the pitch. After this decision of commission are not correct. Big, huge hypocrisy. Okay. Εμείς παλεύουμε για το κάθε παιχνίδι, παλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι, για τους επόμενους 3 βαθμούς. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι η ομάδα στο γήπεδο έχει 58 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό με τον Ολυμπιακό, όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει με τις αποφάσεις, με τα δικαστήρια, είναι μια μεγάλη υποκρισία. Και μια αγωνιστική ερώτηση. Αν ήταν πολύ σημαντικό για τον Μπόξ, ξέρω ότι είχε 2 παίκτες ζεστούς με παιχνίδια, τον Πέρκα και τον Κάμπος. Actually, talking about football, how if it was important for you having 2 players with rhythm, Pelkas and Jalma Campos, and if you are worried about the chances that Atromitos created? No. Why to be worried? It's a team between 2 good teams, and it's normal that Atromitos should have created. Some opportunities. More of these opportunities came in the first half in 1 hour mistake, then a little bit confused in that beginning of the game. But after they had 2 big opportunities from set pieces, they are very good in these aspects. We were lucky not to receive. From other point of view, we had 2 nice goals scored from 2 set pieces, but we had a lot of possibilities. The final result could have been higher. Όχι, δεν με προβληματίζει. Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε 2 καλές ομάδες και είναι λογικό ο Ατρόμητος να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ. Οι πρώτες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Ατρόμητος ήταν στο πρώτο ημίχρονο και η μία προήλθε από δικό μας λάθος, όταν ακόμα δεν είχαμε βρει τα παντήματά μας και μπερδευτήκαμε λίγο στον αγωνιστικό χώρο και σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Από εκεί πέρα είχε 2 μεγάλες ευκαιρίες από στημένες φάσεις, στις οποίες ήμασταν τυχεροί να μην δεχτούμε τον γκολ. Είχαμε και εμείς 2 γκολ από 2 πολύ καλά εκτελεσμένες στημένες φάσεις. Αλλά γενικότερα είχαμε και εμείς αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ και γενικότερα το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο και για τις 2 ομάδες. Τελευταία ερώτηση. Κύριε Τσέσκο, επειδή έχετε πει για τσίρκο και υποκρισία και όλα αυτή την χρόνια του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ είναι μια τεράστια ομάδα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά που έχουν γίνει φέρει κάποια ευθύνη. Και αν με ποιο τρόπο θα έπρεπε να τιμωρηθεί, αν παρόλα αυτά φέρει κάποια ευθύνη, γιατί έγινε τελευταία ομάδα. Έχει τιμωρηθεί. Ναι, όχι, ναι. Αν αξίζει τελικά, επειδή είναι άδικες οι ποινές και όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Τσέσκου, αν τελικά πώς θα έπρεπε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, αν φέρει κάποια ευθύνη για αυτή. You said about the hypocrisy about the circus happening in the past 2-3 weeks. Do you consider that PAOK has a part of the fault, and what do you suggest as a fair punishment for PAOK? First of all, which is our fault? That we are in the inside of the pitch and we try to play to do the best against Olympiacos and they didn't want to come from the first moment making that circus. Second, we played against AEK Athena. We tried to play, as I said, was a balanced game. We scored in the last moment. What to do more? And after we saw that the points went to the other team. What? Which is the fault of our team? Which is the fault of our group? Which is the fault of our work? The second, I am not in this job. I don't know, and I don't want to give my opinion about, but I can say what I feel and what happened. Hypocrisy, totally hypocrisy. Μιλώντας καθαρά για την ομάδα μας και καθαρά αγωνιστικά, ποιο είναι το λάθος στο ένα παιχνίδι? Εμείς θέλαμε να βγούμε να αγωνιστούμε και ο αντίπαλος επέλεξε να μην αγωνιστεί. Στο άλλο παιχνίδι παίξαμε
Βάλαμε, όπως είπα και πριν, ήταν ένα αντοπροληπτικό παιχνίδι που θα μπορούσε να λήξει πέρα οποιασδήποτε από τις δύο ομάδες. Σκοράραμε στο 90, αλλά στο τέλος είδαμε ότι οι βαθμοί πήγαν στην άλλη ομάδα. Από εκεί πέρα για την ποινή που με ρωτήσατε, δεν είναι η δική μου η δουλειά το να καθορίσω εγώ τις ποινές, ούτε να σκεφτώ ποιες μπορεί να είναι αυτές. Αυτό που μπορώ να πω είναι την άποψή μου, αυτό που νιώθω, αυτό που βιώνω και αυτό που νιώθω είναι η υποκρισία που σας είπα. Ωστόσο, στην ερώτηση του αδέλφου, από τα λεγόμενα του συμπεραίνουμε ότι με βάση τα γεγονότα θα έπρεπε να τιμωρηθούν ο Ολυμπιακός και άλλοι για ό,τι συνέβη. Δεν είπα αυτό, όχι. Σαν συμπέρασμά μας, αν είναι σωστό, αν είναι συμπέρασμα. Στο συμπέρασμα, γιατί μιλάει αγωνιστικά για το ποιος ήθελε να παίξει και ποιος δεν ήθελε να παίξει. Θα ήθελα όμως να μεταφραστεί. If you consider they tell your words, that means that Ολυμπιακός and Ike should have been punished. I explain that that's not what you said, but they want your opinion. About what? If Olympiacos and Ike should be punished, what? I said very clear that I am not a lawyer or a judge, and I don't want to enter in this discussion. There are other questions about football or something. Thank you.